Γεια σας, με ένα βίντεο λίγο διαφορετικό από τα άλλα. Είμαι μέσα σε ένα ηλεκτρικό Volvo XC40 και σκέφτηκα να κάνω ένα βίντεο φορτίζοντας το αυτοκίνητο κρύο. Η θερμοκρασία είναι κοντά στους 3 βαθμούς. Έχω αυτή τη στιγμή ένα ποσοστό μπαταρίας 30%, 29, μόλις έπεσε. Έχω κάνει σήμερα 157 χιλιόμετρα και για να φτάσω στον προορισμό μου χρειάζομαι άλλα 69 χιλιόμετρα. Ξεκίνησα σήμερα με ποσοστό μπαταρίας 90% και το infotainment της Google υπολογίζει ότι θα φτάσω στο σπίτι μου με 6%. Μιλάμε δηλαδή για μια αυτονομία κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου, κοντά στα 300 χιλιόμετρα. Σίγουρα δεν είναι η κορυφαία επίδοση στην αγορά αυτή τη στιγμή, αλλά 300 χιλιόμετρα, φαντάζομαι, δεν ξέρω. Διαβάζω πάρα πολλά σχόλια στο ίντερνετ και αρχίζω να συνειδητοποιώ ότι οι Έλληνες οδηγάνε 300 με 500 χιλιόμετρα κάθε μέρα. Να σημειώσω εδώ ότι έχω φορτιστεί στο σπίτι μου, που σημαίνει ότι πλέον πολύ σπάνια επισκέφτομαι ένα σταθμό φόρτισης έξω. Αλλά μιας και το ποσοστό αυτή τη στιγμή μου λέει ότι θα είναι 6% όταν φτάσω σπίτι, λέω να φορτίσω για λίγο και να κάνω ένα μικρό τεστ, γιατί συνήθως προετοιμάζω την μπαταρία του αυτοκίνητου πριν φορτίσω, τη ζεσταίνω και όταν φτάνω σε ένα ταχυφορτιστή παίρνω την απόλυτη ταχύτητα. Θα κάνω λοιπόν ένα τεστ, θα πάω στο βενζινάδικο που είναι εδώ πιο κάτω. Εδώ είμαστε λοιπόν πίσω στο αυτοκίνητο για να δούμε τι ταχύτητα θα πάρουμε με κρύο αυτοκίνητο και ποσοστό μπαταρίας 28%. Είμαστε στα 62 και προχωράμε. Νομίζω ότι εδώ είναι το πικ. Ανεβαίνει κι άλλο. Θετικό αυτό. Από ό,τι βλέπω έχει σταθεροποιηθεί στα 75 kW. Αρκετά κακή ταχύτητα μπορώ να πω. Στον υπολογιστή το αυτοκίνητο μας λέει ότι θα φτάσει στον προορισμό με 6%. Για να είμαι σίγουρος λοιπόν θα το αφήσω να φορτίσει μέχρι στα 15%. Να δούμε πόση ώρα θα πάρει με 75 kW ταχύτητα. Είμαστε λοιπόν στο 15% ή μάλλον πρόβλεψη για τον προορισμό μου στο 15%. Η ταχύτητα είναι από 71 σε 75 kW. Νομίζω ότι παίζει ρόλο ότι φορτίζει και ένα άλλο αυτοκίνητο δίπλα μου. Οπότε πάω να αποσυνδέσω το φορτιστή.
Δεν τον έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές, αλλά νομίζω ότι πρέπει να... Οκ, stop. Η φόρτιση λοιπόν μου πήρε 5 λεπτά, όμως τώρα θα κάνουμε ένα... Όμως τώρα θα δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Δίπλα στο σπίτι μου υπάρχει ακόμα ένας ταχυφορτιστής, οπότε θα προσπαθήσω να προθερμάνω την μπαταρία και να την έχω έτοιμη, να φτάσω στο ταχυφορτιστή με ζεστή μπαταρία. Έχω επιλέξει λοιπόν τον ταχυφορτιστή δίπλα στο σπίτι μου. Η πρόβλεψη είναι ότι θα φτάσω εκεί με 17% ποσοστό μπαταρίας. Πάμε να δούμε λοιπόν. Έχω φτάσει στον επόμενο ταχυφορτιστή λοιπόν με 17% ποσοστό. Πολύ ακριβής η πρόβλεψη. Ας κάνω λοιπόν μια δοκιμή να δω τι ταχύτητα μπορώ να πάρω. Είμαι ακριβώς 2 λεπτά από το σπίτι μου και όπως βλέπετε έχω διανύσει 228 χιλιόμετρα. Η πρόβλεψη του αυτοκινήτου είναι ότι μπορώ να έχω άλλα 55 χιλιόμετρα. Ξεκίνησα τη διαδρομή μου με 90% μπαταρία, που σημαίνει ότι σήμερα έχω μια αυτονομία περίπου στα 300 χιλιόμετρα. Όπως βλέπετε, μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, ξεκινώντας με 18% και προθερμαίνοντας το αυτοκίνητο στους 3 βαθμούς, έχω ταχύτητα 120 με 124 kW. Είναι λίγο δύσκολο το χειμώνα να φτάσω στο peak, στα 150 kW. Προφανώς θα πλησιάσει, ίσως και όχι, αλλά παρόλα αυτά το συμπέρασμα είναι ότι όταν ξέρεις τη σωστή λειτουργία του αυτοκινήτου σου, τότε μπορείς να εκμεταλλευτείς το 100%. Έχω φτάσει, όπως βλέπετε, ήδη στο 22%, η ταχύτητα είναι σταθερή. Εδώ βλέπετε και τους υπόλοιπους φορτιστές, όχι πολλά αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή, όμως πριν από λίγες μέρες, επειδή είχαμε πάρα πολύ βαρύ χειμώνα, είχαμε αρκετά αυτοκίνητα σε αυτούς τους ταχυφορτιστές εδώ. Όμως δεν χρειάζεται να φορτίσω παραπάνω. Πάω το σπίτι και να κάνουμε ένα τελικό συμπέρασμα. Εδώ λοιπόν στο καράζ της οικοδομής που μένω. Είμαι στο 25% αφού φόρτισα και δεύτερη φορά. Έχω οδηγήσει σχεδόν 4 ώρες σήμερα. Η κατανάλωση ήταν 24,3 κιλοβατόρες στα 100 χιλιόμετρα. Η μέση ωραία ταχύτητα, όπως βλέπετε, είναι στα 63 χιλιόμετρα. Έχω οδηγήσει, όσο και να σας φαίνεται απίστευτο, στην εθνική της Νορβηγίας και σε επαρχιακούς δρόμους. Τα όρια ταχύτητας στην εθνική ήταν στο μεγαλύτερο μέρος 80 και σε κάποια σημεία 100 χιλιόμετρα και τα όρια ταχύτητας εδώ τηρούνται αρκετά. Ίσως μιλάμε για αποκλίσεις 10 με 15 χιλιόμετρα πάνω από το όριο ταχύτητας. Αλλά και οδήγηση σε επαρχιακούς δρόμους όπου τα όρια ταχύτητας ήταν στα 40, 50 και 70 χιλιόμετρα. Σε γενικές γραμμές, νορμάλ οδήγηση. Με μια λοιπόν νορμάλ καθημερινή οδήγηση, ας την πούμε έτσι, έχουμε ένα αυτοκίνητο που δεν έχει την super wow κατανάλωση. Υπάρχουν άλλα αυτοκίνητα τα οποία έχουν πολύ καλύτερη
κατανάλωση και καλύτερη αυτονομία. Με ένα τέτοιο αυτοκίνητο λοιπόν μπορείς να κάνεις 300 χιλιόμετρα χωρίς να φορτίσεις και το καλοκαίρι μπορείς να φτάσεις και τα 380 χιλιόμετρα. Και το καλύτερο απ' όλα, αν έχεις φορτιστεί στο σπίτι σου, αυτό μπορεί να γίνει πολύ οικονομικά. Και για το τέλος θα σας δείξω και πώς είναι ένα γκαράζ στην Νορβηγία. Μου ζητήσατε να κάνω περισσότερα βίντεο στα ελληνικά και γι' αυτό κάνω αυτό το βίντεο. Αν θέλετε και άλλο τέτοιου είδους βίντεο ή αν έχετε κάποιες άλλες απορίες και ερωτήσεις, αφήστε τα στα σχόλια και θα προσπαθήσω να τις απαντήσω σε κάποιο άλλο βίντεο.